Γεια σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Περίμενε λίγο, γιατί ο Δημήτρης τρώει. Λοιπόν, άκου. Το σετάκι αυτό έχει ένα λάστιχο στο κέντρο. Αυτό πώς κρατιέται? Αυτό δεν είναι. Όχι, όχι, το αυτό, φούστα. Ναι, λάστιχο. Ένα μαύρο, τι είναι αυτό πάνω-πάνω, πώς, τα τελειώματα, τι είναι? Λάστιχο, λάστιχο. Λάστιχο είναι, ναι. Παναγία μου. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτά. Όπου βλέπετε αυτά τα τελειώματα που φτηνένουν την εμφάνιση, θα βάζετε μια ζώνη να το κρύβετε. Γιατί αυτό τώρα το λαστιχάκι, το μαύρο που φαίνεται, αμέσως ρίχνει όλη την εμφάνιση. Δεν είναι σωστό. Μοιάζει φτηνό. Δεν ξέρω αν είναι όχι και δεν με αφορά, αλλά το κάνει πολύ πρόχειρο. Η γραβάτα είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν ήξερα καν αν χρειάζεται γραβάτα και αν ήθελε, θα την ήθελε από μέσα κοντή. Και με δω και το σακάκι, σε παρακαλώ. Του βαλώ. Βάλ το, ναι. Μιλά. Α, ένα κρόπς. Κρόπς σακάκι. Όχι. Τέλος πάντων, δεν είναι καθόλου επιτυχημένη η εμφάνιση. Προσπάθησα. Το ξέρω, αγαπώ, αλλά δεν είναι ωραίο. Okay. Δεν μου αρέσει καθόλου εμένα αυτό. Ένα. Ευχαριστώ. Εντάξει, έχουμε ασυλία. Σοφία μου. Γεια σου, Έφη. Χρόνια πολλά. Ήθελα να σου πω, έχεις ασυλία αυτή την εβδομάδα, but εμείς θα είμαστε στο τελικό very soon. Και θέλω να σώσεις αυτά τα έντονα λάθη που κάνεις με το styling σου as soon as possible. Because για μένα το styling είναι το λάθος εδώ. Και είμαστε στο my style role. Είναι, like, δεν είναι like τα ρούχα, I don't think. Και το silhouette, like, δεν υπάρχει εδώ. Τη μέση, like, κάμε όντως το αντίθετο εδώ. Και δεν καταλαβαίνω πώς δεν το κατάλαβες όταν το είδες στο καθρέφτη. Αυτό είναι λάθος εδώ που κάθεται το πουκάμισο, που κάνει όγκο. Το σκέφτηκες ή τι? Σκέφτηκα. Και γιατί το κάμε ακόμα? Για κάτι διαφορετικό. Oh. I don't like this look. And θέλω να πιστεύω ότι εσύ θέλεις να είσαι εδώ. Because I know for a fact everyone else does too. Μάλιστα. Αλλά... Προσπαθούμε. Ασυλία και προσπαθούμε. Υπάρχει και ο στήλης, υπάρχει ελπίδα. Ναι, ναι. Ναι. Σε αυτό το look υπάρχει ελπίδα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια φιλότιμη προσπάθεια, γιατί είναι μια χαρά για την περίσταση. Δηλαδή, είναι ωραίο look για σπίτι. Και αλλάζοντας κάποια πράγματα, όπως ας πούμε, να βάλεις το πουκάμισο μέσα στην μπλούζα και τη γραβάτα μέσα, και αλλάζοντας τα παπούτσια, και αλλάζει πάρα πολύ το look. Το πουκάμισο έτσι που είναι, ναι, είναι για μένα το ίδιο πράγμα σαν εσύ να βλέπεις καρτελάκια. Για ναι, μένα αυτό είναι κάτι so obvious, ναι, αλλά να κάνεις, να φύγει. Που ναι, όμως like, με κάνει λίγο έξαλλη όταν το βλέπω, because it's like... Το βάλω μέσα. Βάλ το μέσα να δούμε. It's just a bit like... Γιατί? Για το μάτι. Μπορεί να είναι για το μάτι. Maybe είναι για το μάτι. Βάλε και την γραβάτα μέσα στην μπλούζα. Εδώ. Όχι στη φούστα, στην μπλούζα. Όχι από πάνω, από κάτω. Γύρισε την από κάτω, να φύγει αυτό που περισσεύει. Έτσι. Ναι. Να μην φαίνεται η ετικέτα. Τώρα δεν βλέπω κι όλα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ τώρα πραγματικά είναι πολύ καλύτερο. Πραγματικά είναι πολύ καλύτερο. Έπρεπε να φοράς ένα διάφανο καλσόν μαύρο με λουστρίνη παπούτσια. Και να είναι γυμνή μόνο η κοιλιά σου. Εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο. Okay. Ελπίζω να προλάβουμε, Έφη. Ευχαριστώ. Να τα αφήσω έτσι. Ναι, ας το έτσι. 5,3 είναι τελική βαθμολογία. Μπορείς να επιστρέψεις, Έφη.